φοβερή καινούρια ιδέα για πρόκληση. Το είδα στην τηλεόραση. Πού είστε, ε? Τι λένε κουτάλι, πυρούνι, κουτάλα και πρέπει... Ε? Μπαμπά, Αλέξανδρε, πού είστε, ε? Ο κανένα κανένας δεν είναι εδώ. Αλέξανδρε, μπαμπά, ούτε στην κουζίνα, ούτε στο σαλόνι. Α, τώρα το θυμήθηκα. Φύγανε. Είμαι μόνη στο σπίτι. Αχ, τι βαρετό. Και ήθελα να παίξω την πρόκληση μαζί τους. «Α, χτυπάει το κουδούνι. Λε να είναι αυτοί, λε να ξεχάσουν το κλειδί. Άμα έρθουν θα παίξουμε μαζί όλη την πρόκληση. Α, ποιε είναι αυτέ. Είναι η Σάρα και ένα κορίτσι ακόμα. Ποι... Α, ποια είναι αυτή. Η Νέσ, από την τάξη του Αλέξανδρου. Ε, γεια σα, κορίτσια. Ε, Θέλατε να επισκεφτείτε τον Αλέξανδρο. Ε, βασικά, ναι, αυτό θέλαμε. Θέλουμε να... να πάμε στην παιδική χαρά και θέλουμε να τον φωνάξουμε να έρθει μαζί μα. Ε, ο Αλέξανδρος λείπει, αλλά μια που είστε εδώ, ήθελα να σα ρωτήσω, μήπω έχετε όρεξη να παίξουμε μια πρόκληση. Oh, ναι, τέλεια! Οι προκλήσει σε εσά είναι πάντα πάρα πολύ ωραίε. Αυτό είναι αλήθεια, κορίτσια που λέτε. Λοιπόν, αυτή η πρόκληση λέγεται κουτάλι πυρούνι ή κουτάλα. Ε, και εγώ έχω μια φοβερή ιδέα, κορίτσια. Εφόσον λείπει ο Αλέξανδρο και νομίζω ότι λείπει και ο μπαμπά σας έτσι δεν είναι. Τι λέτε να το κάνουμε μόνο για κορίτσια. Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου. Τέλεια, θα κάνουμε μια πρόκληση μόνο για κορίτσια αυτή τη φορά. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ένα γόρι, τέλος πάντων έναν άντρα, τον χρειαζόμαστε. Όχι, oh, γιατί μωρέ, ποιον θέλεις, τον Φίλιπ ή τίποτα τον Στίβ. Α, <laughs> δεν καταλάβατε καλά. <laughs> Γεια σου, Θεία Στέφαν. Είμαι εγώ, η Άννα. Έχεις ώρα για μια πρόκληση. <laughs> Αυτόν εννοούσε. Εννοείται ότι τον θέλουμε. Οργανώνει πάντα τις προκλήσεις και κάνει τα καλύτερα εμπόδια. Εγώ κορίτσι ετοιμάζω τις καρέκλες. Έχουμε και ένα τραπέζι, οπότε νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα, έτσι δεν είναι. Ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε, αλλά για μισό λεπτό. Είμαστε μόνο τρία άτομα. Βαρετό δεν είναι μόνο με τόσο λίγους. <σκυρίζει> ναι, έχεις δει ούτε που το σκέφτηκα. Λοιπόν, πρέπει να προσκαλέσουμε πολλά περισσότερα κορίτσια. Κανένα πρόβλημα, βρελάτε, ελάτε, να πάρουμε τηλέφωνα. Κατάλαβε κανείς σας, τελικά, για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα. Τι κάνουμε τώρα εδώ. Εμένα με κάλεσε η Άννα, η αδερφή τη Ένα και μου είπε ότι εδώ πέρα θα έχει μία πρόκληση. Σίγουρα θα περάσουμε πολύ ωραία. Τι κρίνω που δεν είναι έμα εδώ. Εμένα η μαμά μου είπε να έρθουμε μόνο αν καταφέρω να νικήσω. Εγώ είμαι η μαμά τη νε και η κόρη μου με πήρε τηλέφωνο και ακουγόταν ωραίο αυτό που είπε. Ε, Εσά από κάπου σα ξέρω, καλή μου. Είστε κι εσεί δασκαλά. Ναι, το όνομά μου είναι Λουλούδι και διδάσκω αγγλικά στο γυμνάσιο και εγώ είμαι δασκάλα και ε, διδάσκω στο δημοτικό γλώσσα και μ' αρέσει πάρα πολύ η μπλούσα σας. Τι λέτε να κάνουμε μια ομάδα δασκάλων. Αμάν, θα ξεκινήσει καμιά φορά αυτή η πρόκληση. Έχω και καλύτερα πράγματα να κάνω. Λοιπόν, κορίτσια μου, είναι όλα έτοιμα. Ελάτε να παίξουμε. Μα τι ετοίμασαν εδώ πέρα. Φαίνονται όλα συναρπαστικά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε εδώ πέρα μία πρόκληση για όσους δεν το ξέρουν, και την πρόκληση τη λένε πυρούνι, κουτάλι ή κουτάλα. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε το πιρούνι, το κουτάλι ή ε, δεν έχουμε κουτάλα, έχουμε όμως μία σπάτουλα. Και θα υπάρχει κάτι για να φάτε και θα μπορείτε να το φάτε είτε με το πυρούνι είτε με ολόκληρη τη σπάτουλα. Δεν είναι το είδα στο YouTube και ήταν δικιά μου ιδέα αυτή η πρόκληση. Μάλιστα, ήταν η ιδέα τη άνα μα και μαζί τη Πία και τη νε. Κορίτσια, αφού το οργανώσατε, δεν θέλετε να ξεκινήσετε εσεί τον πρώτο γύρο. Ναι, και εγώ σίγουρα θα πάρω τη σπάτουλα. Εγώ θα πάρω το πυρούνι. Ποιο ξέρει τι φαγητό θα έχει. Mm, για μένα μένει τότε αναγκαστικά το κουτάλι. Και ο πρώτο γύρο είναι τιγανιτέ πατάτε. Wow. Τρελαίνω για πατάτε. Θα μπορούσα να φάω όλη τη γαβάδα. Και μια που έχω τη σπάτουλα θα φάω πάρα πολλέ. Και εγώ θα ήθελα να φάω πολλέ, αλλά τουλάχιστον έχω το πυρούνι. Εγώ πώ θα μπορέσω να πάρω πατάτε με το κουτάλι. Τρελαίνω για τη γανιτέ πατάτε. Αχ, και εγώ θα ήθελα να φάω. Ποιο ξέρει τι θα έχει στη σειρά μου. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πάντα τι σκαρφίζονται τα παιδιά τη σημερινή εποχή. Αλλά για να πω την αλήθεια, έχει και λίγο πλάκα. Κατάφερα να πιάσω μία πατάτα. Ήταν πολύ νόστιμη. Αλλά όλες τις υπόλοιπες τις πρόλαβαν με τη σπάτουλα. Είμαι έτοιμη. Τα φάγα όλα. Μπράβο, σ' αρέσουν πάρα πολύ γρήγορη, αλλά η πρόκληση είναι όχι ποιος θα είναι πιο γρήγορος, αλλά ποιος θα μπορέσει να φάει τα περισσότερα με αυτό το εργαλείο που έχει. Κάτι στην άκρη σας παρακαλώ, εγώ και η Ζαμπέλη είναι η σειρά μας. Έλα κορίτσι μου. Στον επόμενο γύρο έχουμε τη γιαγιά, την Ιζαμπέλ και τη Μάρεν. Και φυσικά εννοείται ότι θα πάρω τη σπάτουλα, με αυτή μπορεί να πάρει κανείς το περισσότερο φαγητό. Εγώ θα πάρω το κουτάλι. Και ο επόμενος γύρος είναι σκόρδο. <Κι> Αχ, τι έκανε λέει. Μια ολόκληρη σπάτουλα σκόρδο. Η θεία Μάριν θα βρομοκοπάει άμα φάει όλο αυτό το σκόρδο. Δύσκολο να φάει κάνει σκόρδο με το κουτάλι ή με τη χερί. Εγώ θα τσιμπήσω κάτι με το πυρουνάκι μου. Δεν είναι πολύ άσχημο το σκόρδο. Ιζαμπέλ, είναι δυνατόν. Εσύ είσαι, είσαι κυρία. Πώ μπορεί να το φά αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι θέλω να νικήσω. Λοιπόν, μπορώ να πω αυτό ο γύρο είχε πάρα πολύ πλάκα. Γιαγιά, Ιζαμπέλ, Μάρεν, τα πήγατε όλε πολύ καλά. Και τώρα ο επόμενο γύρο. Αχ, αφήστε με, αφήστε με να πάω στην τουαλέτα. Ήταν απλή η εμπειρία. Πρέπει να ξεπλύνω το στόμα μου. Ω. Θα ήθελα εγώ να είμαι η επόμενη που θα πάρει μέρο. Ε, κι εγώ. Λοιπόν, εγώ θα πάρω τη σπάτουλα. Λοιπόν, αποφασίστε ποιο θα πάρει το, το πυρούνι και το κουτάλι. Λοιπόν, ο επόμενο γύρο ξεκινάει με παγωτό. Αχ, είμαι πάρα πολύ τυχερή, τρελαίνομαι για παγωτό. Ε, λοιπόν, εγώ πάντω ποτέ δεν έχω φάει παγωτό με πυρούνι μέσα από ένα χονάκι. Γίνεται άραγε. Ξεπάγιασα. Παγό ο εγκέφαλό μου. Μ, τι ωραίο παγωτό. Ε, κυρία Λουλούδη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουτάλι όμω. Γιατί το γλύφετε, δεν είναι αυτοί οι κανόνε. Ε, τι, να φάω με το κουτάλι από το χωνάκι. Δεν το έχω ξανακάνει. Μ, κάποιος δεν κατάλαβε πώς παίζεται αυτή η πρόκληση. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο γύρο. Με την μου που ήταν το παγωτό. κυρία Ντίβα, τι πάθατε. Καλέ το κεφάλι μου. Έφαγα πάρα πολύ παγωτό μόνο μιας. Έχω ξεπαγιάσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πάω να παίξω ξανά στον επόμενο γύρο. Επόμενος γύρος η μαμά του Dave είναι για δεύτερη φορά και αυτή τη φορά συμμετέχει και η Κλάρα. «Καλά κορίτσι αυτή Άννα. Με πήρε τηλέφωνο και με φώναξε να λάβω μέρος στην πρόκληση. Εγώ δεν θέλω τη σπάτουλα, είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι μεγαλύτερη και από μένα. Καλά χαρά μου, θα την πάρω εγώ τη σπάτουλα τότε, μη φοβάσαι. Εγώ τότε θα πάρω το πιρούνι. Οπότε μένει το κουτάλι για την Κλάρα και σε αυτό το γύρο έχουμε με ψάρια. «Ωχ, ψάρι από την κονσέρβα, με σπάτουλα και όλα. Ποιο θα το φάει όλο αυτό. Ψάρια στην κονσέρβα ούτε καν ξέρω τι γεύση έχουν. Ευτυχώ πρέπει να φάω μόνο λίγο από το κουτάλι μου. Όχ, τώρα η αλήθεια είναι μετανιώνω που πήρα μέρο στην πρόκληση. Πώ θα καταφέρω να φάω όλο αυτό το ψάρι. Η μαμά του Ντέιβ είναι φοβερή. Πραγματικά τρώει το ψάρι με τη σπάτουλα και δεν κρινιάζει. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε και πολύ στη γεύση, αλλά κατάφερα να περάσω την πρόκληση. Συγχαρητήρια σε όλες σας, τα πήγατε περίφημα. Λοιπόν, όλοι πέρασαν την πρόκληση. Αθή, θέλω να παίξουμε λίγο ακόμα, σε παρακαλώ, θέλω μια ναι, φορά ακόμα. Κι εγώ θέλω, και η Ίνες δυο φορές μέρο στην πρόκληση. Λοιπόν, ξέπλυνε το στόμα μου και αυτή τη φορά σίγουρα θα κερδίσω. Είμαι έτοιμη για την επόμενη πρόκληση. Αλλά αυτή τη φορά θα πάρω σίγουρα το πυρούνι δεν είναι και πολύ ωραία ιδέα η σπάτουλα τελικά. Αν και θα ήθελα να πάρω το κουτάλι, αυτή τη φορά θα το ρισκάρω. Λοιπόν, θα πάρω τη σπάτουλα. Ωραία, η Άννα παίρνει λοιπόν τη σπάτουλα, η Μάρεν παίρνει το πυρούνι, οπότε μένει το κουτάλι για τη Σάρα. Mm. Ναι, αλλά το θέμα δεν ετοίμασα κάτι για έναν τελευταίο γύρο. Για κάτσε, έχω μία ιδέα. Δεν είχε ετοιμάσει λέει τίποτα και τώρα πάει να φέρει κάτι τελευταία στιγμή και εγώ πρέπει να το φάω με τη σπάτουλα. Άντε βιάσου, βιάσου, θα κερδίσω τώρα. Λοιπόν, βρήκα μερικά αυγά μάτια του Κώστα, χθεσινά μάλλον. Οχ, όχι, όχι, αυγά μάτια με τη σπάτουλα κιόλα. Τα αυγά του Κώστα, απέσια. Ευτυχώ έχω το πιρούνι, χρειάζεται να πάρω μόνο μια πιρουνιά. Τέλος η πρόκλησή μας. Μου άρεσε πάρα πολύ, αν και σίγουρα δεν ήταν όλα τα φαγητά το ίδιο νόστιμα. Πάντω, οι πιο τολμηροί είναι αυτοί που παίρνουν τη σπάτουλα και μπορεί να σταθούν τυχεροί ή πολύ άτυχοι.